Από ό,τι φαίνεται, η δράση αυτή αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ένας θεσμός για τον κλάδο της γουνοποιίας, ο οποίος από ό,τι δείχνει είναι πάρα πολύ δυναμικός. Ήδη σε συζητήσεις που έχω κάνει και με τους εκθέτες, φαίνεται ότι υπάρχει μια κίνηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Καστοριά να υπάρχει αυτό το κέντρο ανάδειξης της Καστοριανής Γούνας. Θέλω να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλους, και όλα τα μέλη και τους εκθέτες για αυτή την πολύ σημαντική παρουσία τους. Η έκθεση έχει υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για την περιοχή μας, γιατί αναδεικνύει πέρα από τον κλάδο της γουνοποιίας και την ίδια την περιοχή. Αναδεικνύει το γεγονός ότι εδώ μπορούν να γίνουν εκθέσεις οι οποίες να είναι υψηλού κύρους και δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν άλλες εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό ή σε μεγάλα εκθεσιακά κέντρα της χώρας. Να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα του κτηρίου, που παρόλο που είναι νόμιμο έχει αυτά τα μικροπροβλήματα ώστε να τελειώσει. Ναι, υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρονίζουν. Βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας για την νομιμοποίηση του κτηρίου. Μέσα στο Νοέμβριο θα υπάρξει νομοθετική διάταξη σε νόμο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που θα νομιμοποιεί το κτίριο. Δεν θα είναι τροπολογία, αλλά διάταξη του νόμου. Νομίζω ότι είναι μια διάταξη η οποία ήδη είναι έτοιμη. Το μόνο που εκκρεμεί είναι η κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί καταλαβαίνετε ότι τυπικά όλοι οι νόμοι περνάνε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέσα στο Νοέμβριο έχουμε την δέσμευση και από τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, ότι θα υπάρξει η επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού προβλήματος. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στο σύνδεσμο να κάνει με μεγαλύτερη άνεση τις δράσεις του, χωρίς να έχει πάνω του αυτόν τον πολύ μεγάλο βραχνά που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.